Γεια σας και πάλι. Εγώ είμαι Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα έχουμε καινούριο βίντεο. Το σημερινό μας βίντεο έχει να κάνει με αυτά εδώ τα μαλλιά. Γι' αυτό αν θέλετε να τα κάνετε κι εσείς, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Ενώ το βλέπετε, μην ξεχνάτε να με βρείτε Instagram και TikTok. Εννοείται, κάνουμε like αν μας αρέσει το βίντεο, κάνουμε subscribe αν δεν έχουμε κάνει subscribe και πατάμε και κουδουνάκι και τα ξέρετε όλα. Και πάμε να δούμε το βίντεο πώς έχω κάνει αυτά τα μαλλιά. Μόλις έκανα μπάνιο και η κατάσταση του μαλλιού μου είναι κάπως έτσι, είναι βρωμένα, είναι του μπάνιου, έτσι θα θέλουμε, γιατί διατηρούνται πολύ περισσότερο και είναι πιο γυαλιστά και γίνονται οι μπούκλες που θέλουμε να γίνουν, αυτά τα πολύ σγουρά μαλλιά, τα πιο αφρικάνικα, αφρο, δεν ξέρω πώς να τα πω, αυτά τα πολύ ωραία μαλλιά που μακάρι να ξυπνούσα και να τα είχα κάθε μέρα, όμως πρέπει να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία για να τα αποκτήσω. Όμως και αυτές οι πλεξούδες είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί κοιμάσαι, ξυπνάς και δεν χρειάζεσαι τίποτα και είσαι συγγυρισμένη. Δεν θες τίποτα άλλο. Είσαι έτοιμη. Μπορείς να πας οπουδήποτε. Αν και είμαστε σπίτι, όμως εντάξει, σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση να γυρνάς στον καθρέφτη και να βλέπεις λίγο περιποιημένο το πρόσωπό σου, ρε φίλε. Για να ξεκινήσω να τα κάνω, θα χρησιμοποιήσω από Bubble & Bubble το Surf Spray. Είναι αλατόνερο. Το βάζω γιατί νιώθω ότι μου τα κάνει έτσι πιο σγουρά. Κρατάει τη φόρμα του πολύ περισσότερο. Όμως και να μην βάλετε αυτό το συγκεκριμένο, it's ok. Μια χαρά θα πούνε πάλι. Λοιπόν, το βάζω λίγο. Θα κάνω έτσι από τις άκρες προς τα πάνω. Με μια βούρτσα τα χτενίζω πάρα πολύ καλά. Κάντε σίγουρο ότι δεν έχετε καθόλου πλεγμένο μαλλιά, γιατί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ αν είναι πλεγμένα τα μαλλιά σας. Οπότε κάντε σίγουρο ότι τα έχετε χτενίσει πάρα πολύ καλά. Το πιο σημαντικό βήμα, το οποίο εμένα προσωπικά με δυσκολεύει περισσότερο από όλα, είναι να χωρίσουμε τα μαλλιά. Πρέπει να τα χωρίσουμε ομοιόμορφα, σωστά, αρμονικά, για να βγουν ωραίες μπλεξούδες μας. Μπορούμε να παίξουμε τα σχήματα, μπορούμε να τα κάνουμε διαγώνια, μπορούμε να τα κάνουμε ζίγζακ, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, φτάνει να τα χωρίσουμε σωστά. Εγώ τώρα θα τα χωρίσω normal, ευθεία κάτω, έτσι ώστε όταν τα αφήσω το σγουρό να είναι ομοιόμορφο παντού και να μην είναι δυσανάλογο. Ξεκινάω πάντα με το κεντρικό εγώ, έτσι ώστε να κρατάω ένα balance και να βλέπω τι γίνεται και ό,τι κάνω από τη μία πλευρά να κάνω και από την άλλη. Το κόλπο το δικό μου είναι, έρχομαι εδώ που είναι το ρουθούνι μου, βάζω εδώ την χτενιά μου και το περνάω κάπως έτσι για να το χωρίσω. Ωραία. Και στη συνέχεια πολύ προσεκτικά έρχομαι και το τραβάω μέχρι κάτω. Αν δυσκολεύεστε για το πίσω μέρος, μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον στο σπίτι να έρθει να σας το πάρει μια ευθεία κάτω. Αφού το χωρίζω, το παίρνω με ένα λαστιχάκι για να μην με μπερδεύει και παίρνω τώρα και κάνω το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Και τώρα μας μένει αυτό εδώ το μαλλάκι, το οποίο θα είναι το πρώτο μας braid. Πριν να ξεκινήσω να κάνω την πλεξούδα μου, θα πάρω αυτό εδώ το gel. Είναι το Real Cream Strong Gel. Είναι αντρικό. Είναι πάρα πολύ καλό gel. Είναι πολύ δυνατό και βάζω λίγο. Και το περνάω σε όλα τα μαλλιά που θα φτιάξω τώρα. Πώς ξεκινάμε τώρα να κάνουμε την πλεξούδα. Λοιπόν, σκεφτείτε πως θα κάνετε μια κανονική πλεξούδα. Δηλαδή, έρχεσαι και περνάς αυτό από πάνω, μετά αυτό, μετά αυτό και πάει κάπως έτσι και κάνεις την πλεξούδα. Ωραία! Θα κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα, όμως κάθε φορά θα παίρνουμε καινούριο μαλάκι. Και για να βγει προς τα έξω, αντί να το περνάμε από πάνω, εμείς θα το περνάμε, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα εγώ τώρα, το χωρίζουμε σε τρία και θα το περνάμε από κάτω. Ωραία, το χωρίζω σε τρία και παίρνω το πρώτο από κάτω, μετά
το δεύτερο από κάτω. Τώρα, για το τρίτο θα πάρω λίγο μαλάκι από αυτά που έχω χωρισμένα και το περνάω από κάτω μαζί με τα άλλα. Παίρνω μαλάκι, προσέχω να παίρνω μόνο αυτό που θέλω και το περνάω από κάτω. Παίρνω μαλάκι, το παίρνω από κάτω και προσπαθώ κάθε φορά να το κάνω όσο πιο σφιχτά γίνεται για να μου βγει όμορφο και συγχυρισμένο. Παίρνω μαλάκι, το παίρνω από κάτω. Ενώ το κρατάω, παίρνω μαλάκι, τα παίρνω μαζί, τσακ, από κάτω. Και συνεχίζω με το ίδιο ακριβώς μοτίβο μέχρι το τέλος. Παίρνω μαλάκι, το παίρνω από πίσω. Παίρνω μαλάκι, το παίρνω από πίσω. Είναι και πάρα πολύ καλή γυμναστική γιατί σε κάποια φάση τα χέρια σας καίγονται. Οπότε μπορείτε να τα κάνετε έτσι λίγο να κινηθεί το αίμα και συνεχίζετε. Το πιο σημαντικό είναι να τα κρατάτε σφιχτά γιατί βλέπετε πόσο ωραίο βγαίνει. Πάρα πολύ συγκυρισμένο, όμορφο, χωρίς πολλά. Όσο πιο σφιχτά και όσο πιο κοντά στη ρίζα το κρατάτε, τόσο πιο ωραίο θα βγαίνει. Όσο πιο χαλαρό το κάνετε, τότε ούτε το σγουρό θα σας βγει έτσι όπως πρέπει να βγει, ούτε αυτό θα φαίνεται τόσο professional. Επίσης, πολύ σημαντικό, κάθε φορά που παίρνουμε μαλλί, προσπαθούμε να παίρνουμε όσο πήραμε και όσο προηγούμενο. Δηλαδή, να μην παίρνουμε μία φορά πάρα πολύ και την άλλη φορά πιο λίγο, γιατί μετά δεν θα μας βγει ομοιομορφό, θα μας βγει αλλού πολύ και αλλού πιο λίγο. Οπότε, προσπαθούμε να παίρνουμε την ίδια ποσότητα μαλλιού κάθε φορά. Βλέπετε ότι συνεχίζω με το ίδιο ακριβώς ρυθμό και πίσω. Παίρνω. Παίρνω μαλλί, πάω από κάτω. Παίρνω μαλλί, παίρνω από κάτω. Τώρα, δεν ξέρω τι είδατε, γιατί προφανώς και δεν έβλεπα. Όμως θα το δώσω μοντάζ, ελπίζω να φέρατε αυτό που σας είπα. Και μετά συνεχίζουμε με ένα κανονικό. Και μετά τελειώνουμε την πλεξούδα μας κανονικά. Και θα βάλω τώρα ένα λαστιχάκι, το οποίο, παιδιά, αυτά τα παίρνω από το Τζάμπο. Ναι, τίποτα, έχει πάρα πολλά μέσα και είναι πάρα πολύ φτηνά. Το βάζω. Το γυρνάω όσες φορές χρειαστεί για να είναι σίγουρο ότι δεν θα μου πάθει τίποτα. Και κάπως έτσι το πρώτο είναι έτοιμο. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο ακριβώς μοτίβο. Έρχομαι εδώ πέρα, προσπαθώ όσο περίπου είναι αυτό να κάνω και την άλλη χωρίστρα. Τα μαζεύω αυτά για να μην με μπερδεύω. Κάπως έτσι. Και τώρα έχουμε να κάνουμε το δεύτερο. Ξεκινάμε πάλι με τον τζέρ, βάζουμε στο χέρι, βάζουμε σε όλο το μαλλί. Και ξεκινάμε ακριβώς με το ίδιο μοτίβο. Πολύ σημαντικό είναι να παίρνουμε πολύ λίγα μαλάκια στην αρχή για να βγει όμορφο και ωραίο. Από κάτω, από κάτω, μαλάκι από κάτω, έξτρα μαλάκι από κάτω και πάει κάπως έτσι. Παιδιά, είναι κανονική γυμναστική για τα χέρια, γιατί όταν το κάνετε όπως σας το λέω, δηλαδή να το κρατάτε πάρα πολύ σφιχτά, πολύ κοντά στη ρίζα το μαλλιό σας, παιδιά, τρέμω κανονικά. Και εγώ με κανονικότατα όμως. Η φάση που το κλείνεις είναι πιο ωραία γιατί λες, ναι, το καταφέρα. Ωραία, είναι τα παιδιά, δύο, έτοιμα. Και συνεχίζω τώρα με το τρίτο. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μαλλιό, οπότε θα κάνω σίγουρα ακόμα δύο. Θα τα χωρίσω στη μέση και έχω δύο έξτρα μπλεξούδες.
κάνω σίγουρα τώρα στην άκρη ότι είναι πάρα πολύ σφιχτά. Σε αυτό το βίντεο σίγουρα θα φέρουμε πάρα πολύ γελία. Σίγουρα θα κάνω γκριμάτσες, δεν βλέπω πολύ πώς βγαίνω. Αλλά σίγουρα θα κάνω γκριμάτσες και σίγουρα θα φαίνεται πάρα πολύ περίεργη η κεφάλι μου και η εκφράση μου, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι. Για να το πετύχουμε, παιδιά, θέλουμε αγώνα. Το κάνω μέχρι το τέλος. Παίρνω το λαστιχάκι μου και το κλείνω. Και έχουμε φτάσει στο τελευταίο για την δεξιά πλευρά. Επαναλαμβάνω την διαδικασία. Παίρνω μαλάκια, ξεκινάω, κανονικά τα χωρίζω, από κάτω, από κάτω, παίρνω μαλάκι, από κάτω. Παίρνω μαλάκι, από κάτω. Και κάπως έτσι έχω πετύχει την δεξιά πλευρά όλη, βλέπετε, πάρα πολύ ωραία, συγχωρισμένα, όμορφα. Και πάω τώρα να κάνω ό,τι έκανα εδώ, στην αριστερή πλευρά. Στην αριστερή πλευρά. Και τα έκανα όλα. Ωραία, δεν είναι. Θα κάνω σίγουρα ότι θα κρατήσουν, θα πάρω μια λακ, αυτή είναι Sios Volume Lift. Και θα ψεκάσω λίγο παντού, όχι πάρα πολύ κοντά. Και θα δώσω λίγη έμφαση εδώ πέρα. Τώρα που τα έφτιαξα, θα κάνω και ένα βιντεάκι στο Instagram για μακιγιάζ και επανέρχομαι. Έκανα και το make-up για το Instagram, είναι αυτό εδώ. Έχω κάνει μπλε μάσκαρα και γενικά μπλε, γιατί μου έχουν πει ότι δεν βάζω ποτέ μου άλλο χρώμα μάσκαρα εκτός από μαύρη, που ισχύει γιατί αγαπώ τη μαύρη μάσκαρα. Και έχω κάνει αυτό εδώ το look για το Instagram. Όμως, να τα μαλλιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Παιδιά, αυτά τώρα εγώ θα τα αφήσω 2-3 μέρες, σίγουρα πάνε. Δηλαδή δεν θα χαλάσει τίποτα. Αν τώρα έχετε πολύ πιο μακριά μαλλιά, μπορεί να χαλάσουν λίγο πλεξούδες εδώ πέρα, αλλά τις χαλάτε και τις κάνετε έτσι τσακ παμ λίγο, πανεύκολα, για να διατηρηθούν. Και μετά από 2-3 μέρες, παιδιά, αφήνετε ελεύθερες τις πλεξούδες και κάνετε ένα μαλλί ωραίο, υπέροχο, το οποίο πιστέψαμε όλοι θα σας ρωτάνε πώς το έχεις κάνει, γιατί είναι έτσι, έχεις τέτοιο μαλλί φυσικό, γιατί πραγματικά είναι φανταστικό. Θέλω να το δοκιμάσετε και να μου στείλετε φωτογραφία στο Instagram ή whatever για να δω ότι το έχετε κάνει. Θέλω να μου γράψετε από κάτω αν σας βοήθησε όλο αυτό, αν έχετε κάποια πορεία. Ελπίζω να φαίνεται καλά το τι κάνω γενικότερα στη κάμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κάνω πάνω μου και να βλέπω πώς βγαίνει. Οπότε, ναι, αυτό είναι το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Φιλάκια! Bye!